Flore, φίλε. Το δικό μου είναι. Ενθάρρυνση τη. Τι είναι αυτό, παιδιά? Ένα κινητό ακούω κάπου. Πιανού είναι? Κυρία Χίλια, συγγνώμη, δικό μου είναι. Δικό σου είναι. Για φέρτο μου τώρα. Θα το πάρεις στο τέλος της ημέρας και θα ενημερώσω και τους γονείς σου. Όταν για παράδειγμα. Αχ, παιδιά, χίλια συγγνώμη, χτυπάει το κινητό μου. Ναι. Έλα, μωρό μου. Παιδιά, δείξτε λίγη κατανόηση. Είναι ογκωμένο. Το παιδί μου. Όχι, δεν ενοχλείς καθόλου. Πες μου. Μήπως έχεις ένα μολύβι? Ποιος μίλησε πάλι? Εσύ μίλησες. Την επόμενη έχεις βγει έξω με απουσία. Κυρία, ένα μολύβι ζήτησα. Δεν κατάλαβα. Μα αντιμιλάς τώρα στον διευθυντή? Άντε, εσύ. Εγώ το είχα δει από το πρωί. Είχε πάρει 10 τέτοια. Και μετά σου λέω πήγε και τα πήρε όλα και τα πέταξε. Θες κάτι? Ναι, ησυχία. Ου! Βρέχει. Ωμιτζή! Ωμιτζή, παιδιά, βρέχει! Βρέχει! Τώρα, story, τώρα. Να μου πει τώρα κάποιος ποια είναι η ρίζα του 49. Το ξέρω αυτό, κυρία. Κανείς δεν ξέρει. Ρίζα του 49. Εδώ, κυρία. Καλά κανείς δεν το ξέρει, παιδιά. Αλέξανδρα, για πες μας. Δεν ξέρω, κυρία. Εδώ δεν βλέπετε το χέρι μου. Μα ούτε ένα χέρι σε μια τόσο απλή ερώτηση, αν είναι δυνατό. Πώς θα το πιστεύω. Απαράδεκτοι όλοι, έτσι. Εμφανέστατα είναι το 7. Πέρσα, να σου πάρω ένα μπλε στυλό. Έλα. Thank you, αγάπη. Μια λέξη θέλω να γράψω. Ορίστε. Τίποτα, καλέ. Περσάρα, τι όμορφο είσαι σήμερα. Πω, που έχω μπλέξει. Τι θες? Εσένα θέλω. Και ένα στυλό. Το θέλω το στυλό μετά, Πολύ ωραίο στυλό πάντως. Περσάρα, τελείωσα. Αχ, μα τι καλός. Άμα σου ξαναδώσω στυλό να με χέσει. Άντε, μωρή αχάριστη. Καλημέρα, κυρία. Επισημαίνει. Τι ώρα είναι αυτή που ήρθες? Κυρία, συγγνώμη, αλλά είχε πάρα πολύ κίνηση στο δρόμο. Ναι, και εμένα γιατί πρέπει να με αφορά αυτό? Ποιος είναι ο αψιολόγος? Εσύ, τώρα βάλεις απουσία. Τώρα όμως. Καλημέρα, παιδάκια. Δεν άργησα πολύ, μόνο 3,5 ώρες. Εντάξει, όλοι κάνουμε λάθη. Άντε, γρήγορα άνοιξε τα βιβλία σας, έχουμε αργήσει. Πείτε μου, βρε παιδιά, ξεκουραστήκατε το καλοκαίρι? Διαβάσατε λογοτεχνικά βιβλία? Εννοείται, κυρία. Άλλη δουλειά δεν είχαμε. Κυρία, κυρία, εγώ διάβασα αυτά τα 5. Να, κοιτάξτε. Εγώ διάβασα 10. Να, κοιτάξτε. Για να μου πει τώρα κάποιος, πότε ξεκίνησε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος? Το 1939! Ρε φίλε, τι πετάγεσαι! Πολύ σωστά, Ελληνίτσα μου. Πέρσα, γιατί μιλάς? Να μου πει τώρα κάποιος, ποια είναι η πρωτεύουσα της Ελβετίας? Κάπου το ξέρω. Η Βέρνη! Κυρία, πετάχτηκε! Συγγνώμη, Ελληνίτσα μου. Πέρσα, γιατί πετάχτηκες? Δεν έχω πει να σηκώνετε χέρι. Την επόμενη θα βγεις έξω. Τι σπρώχνεις, ρε! Κυρία, μια τυρόπιτα. Βάλτε μου. Άντε μου να φάμε καμιά ώρα. Άντε μια επόμενη και έχει άλλο ένα τόστ. Ου, έχει πίτσα και ζαμπονό τυρόπιτα. Βάλτε μου ένα τόστ. Όχι, το τόστ ρε μεγάλε τώρα. Γεια σας, λοιπόν θέλω μια πορτοκαλάδα, μια ζαμπονό τυρόπιτα, ένα κρουασάν. Αυτά από πίσω είναι καινούργια, βάλτε μου και ένα τέτοιο. Τα αγοράκια από πίσω είναι προς πώληση. Γεια σας, κυρία, είστε πάρα πολύ όμορφη σήμερα. Τι θες πάλι εσύ, ρε? Τίποτα, μια τυροπιτούλα θέλω, μωρέ, τίποτα. Απλά να σας πω, δεν τα έχω μαζί μου, θα σας τα φέρω αύριο. Μαζί με τα άλλα 200 που χρωστάς. Έλα. Γεια σας, ένα τόσο θέλω. Πάρε μου και εμένα μια τυροπιτά. Φέρε μου. Και εμένα ένα κουλούρι. Έλα ρε παιδιά, σε όλους θα πάρω. Κυρία. Κυρία, εδώ κάτω. Ποιος είναι καλέ? Κυρία, εδώ. Εμφανίσου. Ένα τόστο ήθελα. Πού νομίζω ότι είσαι? Κυρία, φτάνουμε. Ψτ, έχεις κόμμα. Ευχαριστώ. Ναι, μου τη δίνεις. Εντάξει είσαι. Ναι, τελειώνεις. Κυρία, θα μας δώσετε και εμάς τέτοια? Σταμάτα, τι της λες? Είσαι πολύ χαζός. Πας καλά. Κυρία, θα μας δώσετε και εμάς τέτοια? Δεν είσαι αστεία. Νομίζω ότι είναι αστεία. Εγώ τελείωσα. Εσύ τι φτιάχνεις? Μια βλακεία, μωρέ, γιατί βαριέμαι.
Πάμε, πάμε. Δέλτα θέμα. Δώσ' τα όλα, μωρή. Συγκεντρώσου. Τόσο ντροπιζέλιχο. Έλα, ρε κομπελιά. Να σε γερόμαστε, λε. Παίρνω λένα, για το καλό. Καλό. Χρονιά πολλά. Ευχαριστώ. I guess. Ω, ψυχάρα, χρόνια πολλά. Ό,τι επιθυμείς σου εύχομαι, με υγεία, ευτυχία, ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ. Τίποτα, εσύ, τίποτα. Ό,τι επιθυμείς εύχομαι, ό,τι καλύτερο, με υγεία, με ευτυχία. Σ' αγαπάω πάρα πολύ. Τι είναι, δεν τελειώσαν όλα, δεν φάω τίποτα. Έλα εδώ, εσύ, για τελειώσαν όλα. Το πάτωμα είναι... φτιαγμένο από πάτωμα. Και πάμε στο πιο σημαντικό σημείο του ποίηματος. Το πάτωμα είναι φτιαγμένο από πάτωμα. Παιδιά, διαισθάνεστε κι εσείς αυτή την πληθώρα συναισθημάτων που κρύβει εδώ αυτή η φράση? Είναι καλά ο άνθρωπος? Λοιπόν, παιδιά, σήμερα θα εξετάσω τον κατάλογο. Ναι, πες εμένα, πες εμένα. Ε, τι? Ξυλόπουλος, Μαρκάκης, Μάνος... Όχι, μη, σε παρακαλώ. Έλα, πες με. Μας πει Παπασούλη. Όποιο ξανακούσω να μιλάει στο μάθημά μου θα βγει έξω με απουσία. Δεν θα σας ξανακούσω να βράσετε εκεί. Παιδάκια, με ακούτε? Ανοίξτε κι εσείς λίγο τα μικροφωνά σας. Να σας ακούσω λίγο. Να μιλήσουμε τόση ώρα, νομίζω ότι μιλάω μόνο μου. Λοιπόν, παιδάκια, να σας πω λίγο. Δεν προσέξαμε λίγο. Θα πάω 2 λεπτά κάτω στη διευθύντρια να της αφήσω κάτι. Μην γίνει χαμός εδώ μέσα. Έλα εδώ, εσύ, Ανούλα. Άμα όποιος μιλάει μετά, μόλις ανέβω θα μου πεις, εντάξει. Σας ακούω, μην γίνει χαμός. Για ακούσατε τι είπε η κυρία. Πάρτε! Για δεν σε έρχεται. Βλέπω κάτι. Τέλος έφυγε. Hi guys. Γεια. Παιδιά, αυτό. Α, μα τι καλά παιδάκια. Σοφία, έλατες εδώ. Παιδιά, ντροπή, ακούγεστε σε όλο τον όροφο. Κυρία Ιανούλα φταίει. Εγώ τι φταίω, κυρία? Πάλι ξόρκισμα θέλουν αυτά, μετανοήστε, μετανοήστε. Πω, τη βρώμα σας μέσα. Δεν θα με τρελάνουν εμένα. Γιατί σε μένα.